Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, αναλόγως από το από πού μας βλέπετε και πότε θα μας δείτε. Είμαστε στον διαδικτυακό διάβλο η γειτονιά μας και σήμερα έχουμε ως καλεσμένο μας για να μας εξηγήσει κάποια ζητήματα για τον COVID-19 και το εμβόλιο από τη δική του επιστημονική πλευρά και κρίση, τον κύριο Ιωάννη Σαρλά, ο οποίος είναι πρώτος μου εξάδελφος, είναι γιος της αδελφής της αειμνής του μητρός μου. Και του αειμνής του θείου μου, του θείου μου του Γιάννη. Του θείου μου, του Αντώνη. Είναι ο Γιάννης ο Σαρλάς. Της θείας μου της Μαρίας ο γιος. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σαρλάς έχει σπουδάσει στο Λονδίνο βιολογία και είναι και κάτοχος 2 διετών μεταπτυχιακών πτυχίων Masters. Είναι λοιπόν επιστημονικά ικανός να προσεγγίσει το θέμα, αλλά και εντίμως ελεύθερος άνθρωπος για να μας πει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ καταρχάς για την τιμή που μου κάνεις. Δράτω με τις ευκαιρίες από το τελευταίο. Όλοι είμαστε δυνητικά ελευθέρως σκεπτόμενοι άνθρωποι, αλλά παρασυρώμεθα κάποιες φορές. Μηδιό τώρα, γιατί μηδιό, διότι σκέφτομαι ότι τα μέτρα, όλα αυτά που παίρνουμε εναντίον των ιών, των μικροβίων, ουσιαστικά για να προστατεύσουμε τις ζωές μας, θυσιάζοντας και κομμάτι από την ελευθερία μας, το βιώνουμε, το βιώσαμε και το βιώνουμε αυτό, και λέμε προσπάθως. Εντούτοις, παρόλα αυτά υπάρχει μια παραδοξότητα. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι ότι στα μικρόβια οφείλουμε την ύπαρξή μας. Η επικρατούσα θεωρία για την προέλευση της ζωής είναι η θεωρία της κατευθυνόμενης πανσπερμίας του Κρικ, του ανθρώπου, ο οποίος ανεκάλυψε τη δομή του μορίου του DNA. Ο ίδιος άνθρωπος, λοιπόν, ο Κρικ που ανεκάλυψε το DNA, διετύπωσε το 1974 τη θεωρία της κατευθυνόμενης πανσπερμίας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ουσιαστικά πρεσβεύει ότι η ζωή μας ήρθε άνωθεν, έξωθεν, από το διάστημα. Τι είπε ο Κρικ? Ο Κρικ είπε ότι υπάρχουν κάποια έλογα όντα, κάποια νοήμονα όντα, συσκευές τεχνητής προφανώς νοημοσύνης, ρομπότ, κάποια ρομπότ τα οποία επισκέπτονται, πηγαίνουν από πλανήτη σε πλανήτη και εμβολιάζουν, μπολιάζουν, ψεκάζουν, για να είμαστε και συνομικοί και με τον όρο τώρα τελευταία, την ατμόσφαιρα του εκάστοτε πλανήτη με μικροοργανισμούς. Μόλις διατυπώθηκε αυτή η θεωρία, πάρα πολλοί οι άνθρωποι λένε, εξέφρασαν ανησυχίες, πολλοί τον έβγαλαν τρελό. Αλλά ποια είναι τώρα η ειδοποιώς διαφορά? Όταν ο Κρικ μιλούσε για ρομπότ που ψεκάζουν τον κάθε πλανήτη με μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς κλπ., δεν ήταν ακόμα γνωστό τι, ότι τη δουλειά των ρομπότ την κάνουν πολύ απλά οι μετεωρίτες. Οι μετεωρίτες και μέσα σε κελίφη μετεωρητών μπορούν να διατηρηθούν όχι μόνο τα βιολογικά δομικά υλικά, τα βιολογικά μακρομόρια, που είναι τα ουσιαστικά τα δομικά, δομικά και λειτουργικά συστατικά του ζωντανού κυτάρου, τα βιολογικά μακρομόρια, πρωτεΐνες, αμινοξέα, νοκλεϊκά οξέα κλπ., αλλά και αυτούσια απολιθωμένα κύτταρα. Έχει βρεθεί απολιθωμένα νανοβακτήρια το 1989, όταν ένα κομμάτι από την επιφάνεια του Άρη εγκλωβίστηκε από την ατμόσφαιρα της Γης και προσέκωσε. Μετεωρίτης του Μέρσινσον. Πλήστοι όσοι, πάρα πολλοί μετεωρίτες έχουν προσκρούσει στο έδαφος μας και έχουν μεταφέρει τη ζωή. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το ρόλο. Τα κελίφη μετεωρητών μπορούν και οι μικροοργανισμοί και τα μακρομόρια αυτά μπορούν και επιβιώνουν στις συνθήκες διαστήματος, δηλαδή στο ψύχος του διαστήματος και στην υπεριόδια κουναβολία, και πολύ απλά έτσι μπορεί και μεταφέρει τη ζωή. Τώρα, προφανώς σε κάποια άλλα ηλιακά συστήματα αυτή η ζωή σε μικροβιακό επίπεδο έχει εξελιχθεί και μπορούμε να μιλάμε ακόμα και για νοήμωνα όντα ανεπτυγμένους τεχνολογικά πολιτισμούς.
πρόσεξε τώρα κάτι. Εάν ένας δυνητικά, ένας πιθανός πολιτισμός, εξωγήινος, μπορεί να αναπτύξει μια τεχνογνωσία και τεχνολογία απτυτικών μηχανών, οι οποίες να κινηθούν μόνο με το 1% της ταχύτητας φωτός, 1% και παραπάνω, φρονώ πως αυτή η ταχύτητα μπορεί να την πιάσει ένας πολιτισμός που δεν είναι και, ακόμα και top να μην είναι, με μια συμβατική τεχνολογία, 1% της ταχύτητας φωτός μπορεί να το κατακτήσει αυτή την ταχύτητα. Εάν λοιπόν κινηθούν τα σκάφη του με μια τέτοια ταχύτητα, τι γίνεται? Για να διανύσει από το ένα άκρο του γαλαξία στο άλλο, ο οποίος γαλαξία σε ίσον παρόδο έχει μια διάμετρο 100.000 ετών φωτός, για να φτάσει λοιπόν από το ένα άκρο του γαλαξία μας στο άλλο, θα χρειαστεί να περάσουν 10 εκατομμύρια χρόνια. Πολύ μαθηματικά, κάνουμε μια διαίρεση. Σε 10 εκατομμύρια λοιπόν χρόνια διανύει το γαλαξία μας. Ένας από τους πολιτισμούς. Και το 10 εκατομμύρια χρόνια μπορεί να φαντάζει πολύ. Πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό όριο. Δεν είναι όμως. Γιατί δεν είναι? Γιατί συγκριτικά με τα 10 δισεκατομμύρια χρόνια τα οποία που έχει ηλικία ο γαλαξίας μας, τα 10 εκατομμύρια είναι πλέον κομμενάει, που λέμε στην Αγγλία. Είναι έναν τίποτα. Άρα λοιπόν έπρεπε ήδη ο γαλαξίας μας να σφίσει από ζωή, να είναι μια οικουμένου πόλη, να υπάρχει ένα επικιστικό ρεύμα. Πού είναι όλοι αυτοί? Γιατί δεν τους βλέπουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και το παράδοξο του Φέρμι, από τον Ιταλό Φέρμι, ο οποίος το διατύπωσε. Πολλές πιθανές απαντήσεις. Κάποιοι μπορεί να έχουν αυτοκαταστραφεί, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην μπορούμε να τους δούμε, διότι να είναι σε άλλες διαστάσεις. Κάποιοι μπορεί να μας έχουν φυλακίσει σε ένα είδος ζωολογικού κήπου και να μην μπορούμε να βγούμε από το ηλιακό μας σύστημα. Υπάρχουν πολλές πιθανές απαντήσεις. Σύμφωνα με το ξηράφι του Όκαμ, η πιο πιθανή απάντηση είναι το ανέκδοτο που θα σας πω μόλις τώρα. Λοιπόν, προσεγγίζουν κάποιοι τύποι από τη μαφία ένα φουκαρά, ένα κακομοίρι. Και του κάνουν bullying. Του κολλάνε στον τοίχο και λένε: Μίλα ρε, πες μας. Με ποιους είσαι, με εμάς ή με τους άλλους? Έδρομος ο τύπος, λέει: Παιδιά, δεν θέλει και ερώτημα, εννοείται με εσάς, δεν είμαι με τους άλλους. Και τότε το απαντούν: Φίλε, την πάτησες, διότι εμείς είμαστε οι άλλοι. Τι σου λέει αυτό? Ότι εμείς οι άνθρωποι της γης μπορεί να είμαστε η συνέχεια αυτών των άλλων πολιτισμών, οι οποίοι τώρα μπορεί να μην υπάρχουν καν. Είτε αυτοκαταστρεφόμενοι, είτε για κάποιον άλλο πιθανό λόγο. Και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να συνεχίσουμε, για να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι λοιπόν ο COVID πράγματα... πώς δένει, ο COVID πώς δένει με αυτό. Και η ζωή πράγματι, σε αντίθεση με τη θεωρία του Πρίκ, δεν σκύει αυτό. Και η ζωή ανεπτύχθη αυτοδύναμα εδώ στη γη, η ΙΗ είναι η πρώτη εξωγήινη. Γιατί είναι η πρώτη εξωγήινη? Διότι δεν στοιχειοθετούν καν οργανισμούς. Οι ΙΗ χρησιμοποιούν τα χημικά υλικά και τους βιολογικούς μηχανισμούς άλλων οργανισμών για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είτε σαν βακτεριοφάγοι, μια κατάσταση που ονομάζουμε λυσιγωνία, λυτικός κύκλος, δηλαδή μπαίνουν μέσα στο κύτταρο ξενιστή, ενσωματώνουν το κινητικό του υλικό σε ένα μόριο DNA ή RNA, ενσωματώνουν είτε φτιάχνουν αντίγραφα χρησιμοποιώντας τα υλικά του κύτταρου ξενιστή. Και συνέχεια βγαίνουν, διαλύουν το κύτταρο τόσο η βακτεριοφάγη όσο και η το ζώο. Τώρα, να πούμε κάποια πράγματα για τους κορονοϊούς. Βεβαίως. Ναι. Κορονοϊοί είναι κατηγορία. Είναι οι οποίοι καταρχάς τους κορονοϊούς τους γνωρίζουμε. Χρόνια πολλά. Δεν είναι κάτι καινοφανές. Ούτε θέσφατο. Έχουμε 4 είδη κορονοϊών. Μόνο ένας προσβάλλει τον άνθρωπο. Οι κορονοϊοί περιέχουν RNA. Δεν είναι ερτροϊοί, αλλά περιέχουν RNA. Σε ένα μονόφωνο μακρομόρφωνο. Σαν κινητικό υλικό. Ονομάζονται κορονοϊοί επειδή έχουν η πρωτεϊνική ακίδα είναι στο στέμα. Δηλαδή η ακίδα που προσβάλλει τα κύτταρα, που εφάπτεται. Σε υγιείς ανθρώπους, αν ένας υγιής άνθρωπος προσβληθεί από κορονοϊό, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Τώρα, σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σε υπερήλικες, όντως οι κορονοϊοί προκαλούν μια γκάμα συμπτωμάτων. Μια ποικιλία συμπτωμάτων που ποικίλουν από ένα πρόπειο κρυολόγημα μέχρι και πνευμονία. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Γιάννη μου, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου κοροναϊού, του COVID-19, ποια είναι έναντι των άλλων μέχρι τώρα γνωστών κοροναϊών? Δεν γνωρίζουμε. Είναι μια τίμια αντρίκελη τρένια. Δεν γνωρίζουμε. Φαίνεται να έχει πολύ, να έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Εάν όμως σημαίνει αυτό, μειώνεται πολύ η θνητότητα. Σύμφωνα με το πλάσμα. Δηλαδή, όσο πιο μεταδοτικός είναι ο ιός, πολύ πέφτει η θνητότητά του.
Εάν δεν επικαλεστούμε και τις γνώμες ανεξαρτήτων, το τονίζω το ανεξαρτήτων ερευνητών όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης, συγγνώμη του Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος πρεσβεύει ότι γύρω στο 20%, ακόμα και μέχρι 20% των Ελλήνων ήδη έχει τον COVID-19, η θνητότητα πέφτει σε επίπεδα κάτω του 0,0001. Δηλαδή, πώς προσδιορίζεται η θνητότητα? Η θνητότητα είναι ένα το κλάσμα όπου σαν αριθμητή βάζουμε τους ανθρώπους που έφυγαν από το μάτι του κόσμου από κορονοϊό, ένα ερωτηματικό εδώ από κορονοϊό, και σαν παρονομαστή βάζουμε τους φορείς. Αν λοιπόν έχουμε φορείς στη γνώση το 20% των Ελλήνων, φαντάσου πόσο απειροελάχιστη εκείνη τη θνητότητα. Άρα λοιπόν, φρονώ πως όλα τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα είναι για μένα αντιεπιστημονικά. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να περάσουμε σε τεστ. PCR κατά προτίμηση, δηλαδή πολυμεράσεις, μοριακά τεστ και να ταυτοποιήσουμε το γενετικό υλικό του κορονοϊού. Όχι ιδιαίτερα τεστ αντισωμάτων. Τα τεστ αντισωμάτων είναι πιο πολύ σαν στατιστικό στοιχείο για τη γενετική, για να ανοιχνεύσει αντισώματα, αλλά τα εν λόγω αντισώματα μπορεί να προϋπάρχουν από προσβολές άλλων κορονοϊών και άλλων ιών. Δεν είναι αξιόπιστα τα τεστ αντισωμάτων. Η PCR είναι μια πολύ καλή μέθοδος που θα πρέπει να ανοιχνευτεί ο κόπο. Θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αλλά δεν εξήγησέ μας, Γιάννη, λίγο περισσότερο. Και δεν έγινε από την κοινική ομολογία. Ναι. Πάνω σε αυτό. Και δεν έγινε από την κοινική ομολογία του Γλυκητάτου, κατά τα λέγη του Σιόδρα, ο οποίος είπε ότι μας έλειπαν κάποια δεκάδες εκατομμύρια και δεν μπορέσαμε να κάνουμε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τεστ. Από εκεί αρχίζεις. Από εκεί αρχίζουμε. Προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά του ιού. Θνητότητα, μεταδοτικότητα. Και μετά περνάμε σε μέτρα. Άρα, στην γνώμη μου τουλάχιστον, η θνητότητα, κατά την άποψή σου, βάσει των επιστημονικών σου γνώσεων και ερευνών, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι σίγουρα μικρότερη από αυτή της εποχικής γρίπης, που είναι 0,5%. Σίγουρα μικρότερη. Η μεταδοτικότητα, δηλαδή ένας άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, μπορεί να δημιουργήσει μαζί με άλλους ασυμπτωματικούς καταστάσεις πανδημίας, να μεταδίδουν συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι, που ελπίζουμε να μην είμαστε εμείς, έτσι. Για μένα όχι. Εδώ έχουν καταστρατηγήσει ένα από τους πρώτους κανόνες της φυσιολογίας. Στο δεύτερο έτος πανεπιστημίου μαθαίναμε ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νοσεί, δεν έχει συμπτώματα, δεν μπορεί και να μεταδώσει την νόσο. Αυτό είναι νομοτέλεια. Αυτό το διδάσκονται οι δευτεροετής φοιτητές. Και τώρα μαθαίνουμε ότι πολύ απλά γιατί αυτό. Διότι έχει πολύ χαμηλό υποφορτίο ένας που δεν εμφανίζει συμπτώματα και να το μεταδώσει. Αυτό είναι νομοτέλεια στην ιατρική επιστήμη, στη φυσιολογία. Και τώρα, ο του θαύματος, αυτός ο εξωγήινος ιός έχει ανασκευάσει τα βασικά δόγματα της ιατρικής. Ένα άλλο δόγμα, μια άλλη νομοτέλεια ιατρική, η οποία ομοίως καταστρατηγείται, είναι ότι ποτέ ένας πρωτοεμφανιζόμενος ιός, ποτέ ένα πρωτοεμφανιζόμενο αντιγόνο, το δεύτερο και το τρίτο κύμα του, δεν είναι πιο οξύ. Πάντα ένας πρωτοεμφανιζόμενο ένα αντιγόνο, είτε είναι βακτήριο είτε είναι ιός, πάντα το πρώτο κύμα είναι το πιο οξύ, το πιο άγριο για τα ανθρώπινα βιολογικά συστήματα. Γιατί αυτό? Διότι πολύ απλά αργότερα μαθαίνει το αντιγόνο αυτό να συμβιώνει με τον ανθρώπινο οργανισμό και οι κλινικές του εκδηλώσεις είναι πολύ ποιότερες του ανθρώπινου οργανισμού ο οποίος το φέρει. Αυτό το ξέρουν και οι μέτρες πια. Κάτσε, βρε Γιάννη. Εσύ στις βασικές σου σπουδές αλλά και στα μεταπτυχιακά σου τα δύο. Εγώ δεν είμαι υιολόγος. Εγώ είμαι θηριολόγος. Με ειδίκευση στην αστροβιολογία. Ναι. Δεν είμαι υιολόγος, ούτε πνευμονολόγος. Αλλά αυτό είναι. Γι' αυτό έκανες και τη διασύνδεση, κάτι το οποίο το έχουμε δει και στις διάφορες έρευνες, τα λεγόμενα ντοκιμαντέρ του National Geographic, του Discovery κτλ, ότι πράγματι πάνω στους μετεωρίτες προσκολώνται διάφοροι μικροί ζώντες οργανισμοί κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι, πώς να το πω, το μυστηριακό, αυτό το έχει βρει η επιστήμη. Έτσι, και το έχει περιγράψει τον National Geographic, έχει περιγράψει και όλοι οι διάβλοι που δένονται με το Discovery. Είναι δύο-τρεις
διάβλοι που, που δένονται με το Discovery, έτσι. Το Discovery. Πέρα από αυτό, μας λες επίσης ότι η κοροναϊή δεν είναι τωρινό γεγονός, είναι εδώ και καιρό, Γιάννη μου. Τους έχετε εσείς οι βιολόγοι, οι γιατροί, έτσι, οι ειδικοί της ερεύνης, τους έχετε εντοπίσει. Έτσι. Και βρίσκετε εσείς οι ειδικοί ένα νέο κοροναϊό, δηλαδή μια νέα οντότητα, αλλά από την ίδια οικογένεια των κοροναϊών, των οποίων τον ονομάσανε COVID-19, και μας είπες επίσης ότι η θνησιμότητα του συγκεκριμένου κοροναϊού είναι πολύ πιο μικρή από την γνωστή γρίπη, έτσι. Και ότι αυτοί οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, τα δικά σας τα βιβλία, τα γραπτά, οι σπουδές λένε ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν. Έως τώρα αυτό ίσχυε. Τώρα αν έγινε κάτι εξειδικευμένο, ναι. Αυτά είναι τα θέσματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Λες επίσης, Γιάννη μου, ότι αυτά τα μέτρα προφυλάξεως είναι μέτρα παράλογα, είναι αντιεπιστημονικά κατ' εσέ. Αν ένας συνάδελφός σου πει κάτι άλλο, ναι, αν ένας συνάδελφός σου, αν ένας συνάδελφός σου της βιολογίας ή της ιατρικής επιστήμης ή της φαρμακολογίας, δηλαδή του χώρου σας, έχει, μπορούμε να σας βγάλουμε εδώ στο διαδίκτυο κάποια στιγμή να κάνετε ένα γόνιμο επιστημονικό διάλογο. Αλλά δεν έχει φανεί και πάλι κάποιος να πει στα ίσα αυτό που λες εσύ. Λένε ο παπά τόσα θύματα, τόσα έτσι, τόσα αλλιώς, τόσα αλλιώς. Υπάρχει μια κοινή γραμμή. Μια κοινή γραμμή. Μια κοινή γραμμή. Η οποία εκφράζεται και από τα μίντια και από τα κυβερνητικά στελέχη. Ναι. Γιάννη μου. Είναι τόσο εύκολο να ακούσει για τη διάθεση. Καθόλου εύκολο. Σε διαβεβαιώ. Μάλιστα. Επειδή ο άνθρωπος είναι ένας συνδυασμός υλικής υποστάσεως και πνευματικής διαστάσεως, δηλαδή η ψυχολογία του παίζει ρόλο στη φυσική του κατάσταση, ή δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα έχουν δημιουργήσει έναν τρομερό φόβο στο μέσο άνθρωπο. Αυτό τον βοηθάει να έχει γερό ανασωπητικό σύστημα για να αντιμετωπίσει την οποιονδήποτε προσβολή από μικρόβιο ή ιό. Αυτός ο τρόμος που επικρατεί. Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Η ανθρώπινη, όπως πολύ σωστά και σοφά προείπες, η ανθρώπινη οντότητα είναι ολότητα. Είναι δηλαδή διτή, ύλη και πνεύμα. Η ψυχοσύνθεση, η καλή ψυχολογία είναι ίσως το α και το ω για την οποιοδήποτε, για την έννοια της υγείας. Τι είναι υγεία, καταρχάς. Υγεία δεν είναι μόνο, δεν έχουμε κάποιο εμφανές νόσημα, άρα είμαστε υγιείς. Δεν είναι σωστό αυτό. Αναπάσταση, η υγεία είναι όλα τα βιολογικά συστήματα, τα ανθρώπινα βιολογικά συστήματα, να λειτουργούν στο maximum των δυνατοτήτων. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή πρέπει εγώ, εσύ, όλοι μας να μπορούμε να τρέξουμε 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Εάν δεν μπορούμε, έχουμε πρόβλημα σχετικά με την ολιστική έννοια της υγείας. Όπως πολύ σωστά είπες, η υγεία είναι πάνω απ' όλα καλή ψυχολογία. Δεν είμαστε μόνο ότι τρώμε, όπως έλεγε ο Μέγας Ιπποκράτης, αλλά και ότι σκεφτόμαστε. Και σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση ότι σκεφτόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορούμε, αν εμβολιάζεις κάποιον με φόβο, τότε πολύ απλά πέφτει το νοσοποιητικό του. Εάν αγχώνεις κάποιον, πέφτει το νοσοποιητικό. Υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές μελέτες σχετικά και με την άθληση. Εάν αθλείσαι, και αυτό το μαθαίνω στο πανεπιστήμιο, στην ανοσολογία, όποιος αθλείται, αυξάνει, έχει πολύ καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Και βεβαίως, όποιος δεν αγχώνεται. Είναι λοιπόν ο ανθρώπινος οργανισμός με μια ολότητα που αρχίζει από την θετική σκέψη, περνάει στην υγιεινή διατροφή, ο ύπνος παίζει πολύ σημαντικό παράγοντα, πολλά υγρά,
το είδωρ είναι ο καλύτερος διαλύτης. Διαλύει όλα τα πορήματα, τα βιολογικά πορήματα. Αντί λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες να ενδίδουμε σε μια τρομολαγνία σχετικά με τη μεταδοτικότητα, τη θνητότητα, με μάσκες, με πώς δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τα παιδιά μας. Καλό θα ήταν να μαθαίναμε όλοι μας και να υπάρξει και μια από τα media, μια εκστρατεία για το πώς θα ισχυροποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Πώς θα θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, όχι μόνο τον COVID, από κάθε ιό, από κάθε παθογόνο βακτήριο. Γιατί τα μικρόβια, ναι, μεν υπάρχουν βέβαια τα παθογόνα, αλλά υπάρχουν και τα μη παθογόνα. Το μεγαλύτερο μέρος, άλλο ένα μύθευμα, το μεγαλύτερο μέρος των μικροβίων, των προορισμών, είναι μη παθογόνα για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο είναι μη παθογόνα, αλλά δρούν και ανταγωνιστές σχέση με τα παθογόνα. Μη δεν μπορούμε λοιπόν τα μικρόβια. Αρκεί να μάθουμε να προστατευόμαστε από τα παθογόνα. Και πώς θα μάθουμε αυτά. Σωστή διατροφή, υγιεινή διατροφή, αυτό που είπα. Υγιεινή διατροφή, σωστή σκέψη, καλός ύπνος, πολύ νερό, πολλά υγρά. Mm-hmm. Γιάννη μου, θα ήθελα τώρα, σε παρακαλώ πολύ, να μας μιλήσεις για αυτό που λέμε εμβόλια. Τι εννοώ. Να μας μιλήσεις καταρχήν για τα συμβατικά εμβόλια και μετά θα πάμε στο εμβόλιο του COVID, κατά του COVID-19. Πες μας, μέχρι τώρα, πώς λειτουργούσε ή πώς λειτουργεί, αν θες, ένα εμβόλιο στον οργανισμό της γνωστής τεχνολογίας, όχι της καινούργιας, της γνωστής. Η έννοια της ανοσίας έχει να κάνει με το εισάγουμε το αντιγόνο, είτε ιό είτε βακτήριο, στον οργανισμό, στο ανθρώπινα κύτταρα. Αυτό δημιουργεί, κάνει και πολλαπλασιάζονται τα λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα είναι μια ειδική κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία εκρίνουν τα αντισώματα. Τα αντισώματα είναι, φαντάσου, ένα κλειδί σε κλειδάρια. Δηλαδή, τα αντισώματα πηγαίνουν και κολλούν επάνω στο πρωτοεμφανιζόμενο, στο εισερχόμενο αντιγόνο. Οπότε, αφού κλειδώνουν, τα καταστρέφουν. Το αντιγόνο αυτό, ο καινούριο ιός ή βακτήριο που εισήλθε στον οργανισμό, πρέπει να είναι πολύ είτε αδρανοποιημένο, είτε κομμάτι του. Δεν εισάγει ένα αντιγόνο το οποίο είναι in full action που λέμε. Το αδρανοποιείς πρώτα, ούτως ώστε να μην προκαλέσει βλάβη στον οργανισμό. Αφού το αδρανοποιείς λοιπόν και το εισάγεις ανθρώπινα κύτταρα, αυτό ενεργοποιεί τα λεμφοκύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται και εκρίνουν τα αντισώματα. Το αντίσωμα πάει και κολλάει, όπως είπα, σαν κλειδί σπιταριά σε αυτό το αντιγόνο και το καταστρέφει. Αργότερα τώρα, σε μια δεύτερη επαφή του ιδίου αντιγόνου με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, υπάρχει ένα είδος κυταρικής μνήμης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Θυμούνται την πρώτη επαφή με το εν λόγω αντιγόνο και πολύ πιο γρήγορα και εκρίνονται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες και πολύ πιο γρήγορα και έτσι καταστρέφουν το νέο αντιγόνο. Αυτή είναι η λογική της ανοσίας. Μάλιστα. Όπως είπε, συμβατικό εμβόλιο. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν και η λογική του συμβατικού εμβολίου κατά του COVID-19 που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι και νομίζω και οι Κινέζοι, αν δεν απατώμε. Θα χρησιμοποιούσαν τώρα, όχι με έναν αγνοϊό. Ναι, ναι. Γνώμη. Τι είπες, Γιάννη μου? Ναι, χρησιμοποιούν σαν όχι με έναν αγνοϊό, αλλά μην πάρω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η λογική. Okay. Εμείς τώρα όμως στην πατρίδα μας και στις άλλες εταιρικές μας χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ξέρω και στην Αμερική νομίζω, εισάγουν οι υπεύθυνοι της Ουγγαρίας. Συγγνώμη. Πλην της Ουγγαρίας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει. Ναι, πλην της Ουγγαρίας, διότι έχει πατριώτη πρωθυπουργό, έτσι. Ακριβώς. Τον κύριο Όρμπαν. Ακριβώς. Και ένα λαμπρό επιτελείο στο κόμμα Φιντέζ, το πατριωτικό κόμμα Φιντέζ. Λοιπόν, τον υποχρεώνουν να δεχτεί το εμβόλιο του Φάιζερ, και όχι το Σούπερ. Ναι, και ναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα στην πατρίδα μας και στις άλλες δυτικές χώρες πλην της κεντροευρωπαϊκής Ουγγαρίας, όπως πολύ σοφά μας είπες, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Διότι να μαθαίνει ο κόσμος ότι και εμείς να θυμόμαστε και όλοι να μαθαίνουμε, και εμείς μαθητές είμαστε, διαβίου,
ότι παίζει πολύ ρόλο η πολιτική σε όλα αυτά. Λοιπόν, ότι μπαίνει τώρα πια, μάθαμε, γνωρίσαμε, ένα εμβόλιο το οποίο έχει να κάνει με το γενετικό σύστημα του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν έχεις δικαιοσύνη, σε παρακαλώ, εξήγησέ μας αυτό το εμβόλιο το οποίο καλούν τον ελληνικό λαό να δεχτεί και να εμβολιαστεί, τι ακριβώς είναι? Είναι ένα εμβόλιο που άπτεται του γενετικού συστήματός μας, έτσι? Ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν εισάγεις αυτό καθ' αυτό τον ιό, εισάγεις mRNA, ένα κομμάτι του γενετικού υλικού του ιού. Τώρα, αρχίζουν τα προβλήματα. Πώς το εισάγεις? Τώρα, βρήκανε από ένα λιπίδιο, μια λιποπρωτεΐνη, για να μπορείς να περάσει την υπερατή κεντρική μεμβράνη. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, που όπως δεν έχω λόγο να σας αφηθήσω, το βρήκαν τον τρόπο για να περάσει την κεντρική μεμβράνη. Εισάγεις λοιπόν μόνο ένα κομμάτι το γενετικό υλικό του ιού, ένα mRNA που λέμε, ούτως ώστε αυτό να συνθέσει την πρωτεΐνη S του ιού, μια πρωτεΐνη του ιού. Τώρα, μόλις εισέλθει στον ανθρώπινο κύτταρο το mRNA, τι κάνει? Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι πηγαίνει κατευθείαν στα ριβοσώματα. Τα ριβοσώματα είναι ένα κυταρικό οργανίδιο, όπου μέσα του επιτελείται η διαδικασία της πρωτεΐνου σύνθεσης. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό δόγμα της βιολογίας? Το DNA που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το DNA αντιγράφει τον εαυτό του, αυτοδιπλασιάζεται. Στη συνέχεια δημιουργεί σαν το RNA με καλούπι τη μία συμπληρωματική αλυσίδα του. Το mRNA τώρα βγαίνει από το κύτταρο, πηγαίνει στα ριβοσώματα και εκεί μέσα, με τη βοήθεια του tRNA, επιτελείται η διαδικασία της πρωτεΐνου σύνθεσης. Αυτά είναι για τον άνθρωπο. Αυτό επιτελούν τα ανθρώπινα κύτταρα. Πάμε στον ιό, πάμε στο mRNA, το ιού λοιπόν, που μπήκε μέσα. Το mRNA αυτό, που θα συνθέσει την πρωτεΐνη S, όπως είπα, του ιού, πηγαίνει, κάνει target στο ριβόσωμα, εισέρχεται στο ανθρώπινο ριβόσωμα και δημιουργεί μέσω της διαδικασίας της μετάφρασης την πρωτεΐνη, τη δική του πρωτεΐνη του ιού, βγαίνει μετά το ριβόσωμα, βγαίνει και από το κυταρόπλασμα, περνάει την κυταρική μεμβράνη και από εκεί και πέρα ενεργοποιεί, είναι η διαδικασία που προείπα, τα λεφοκύτταρα, τα αντισώματα, για να πάνε να το εγκολπώσουν, να το διαλύσουν και μετά, λόγω αυτής της κυταρικής μνήμης ανοσίας, η δεύτερη επαφή με το ίδιο, εννοείται, αντίγωνο του COVID-19, ο οργανισμός θα εκκρίνει πολύ, πολύ, πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγάλη ποσότητα τα εν λόγω αντισώματα. Υπάρχουν βέβαια αρκετά προβλήματα πάνω σε αυτό. Δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένα. Για παράδειγμα, όπως ανέφερα, δεν είναι τόσο εύκολο να μπει σε κυταρική μεμβράνη το mRNA, εκτός αν βρεις ένα βέκτορ, ένα όχημα. Εντάξει, ισχυρίζονται ότι βρήκαν αυτό το λιπίδιο. Πάμε παρακάτω. Το να χρησιμοποιείς το ριβόσωμα του οργανισμού, το βασικό κυταρικό οργανίδιο που παράγονται οι πρωτεΐνες των ανθρωπίνων κυττάρων, δεν είναι και ότι καλύτερο. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ανοσολογική αντίδραση, γιατί με το να παράγεις πρωτεΐνες από το δικό σου κυταρικό οργανίδιο, μπορεί να κάνεις να στρέψεις τα κύτταρα του νοσοποιητικού συστήματος αργότερα εναντίον του είδους του οργανισμού. Βέβαια, θα έλεγα, Κωνσταντίνε, δεν γνωρίζουμε. Η τεχνολογία mRNA, δηλαδή το να εισάγεις μόνο γενετικό υλικό του βίου, είναι εδώ. Έχει κάποια χρόνια, σε θεωρητικό επίπεδο. Το 2011, αν θυμάμαι καλά, πρώτο έγινε εμβόλιο, και πιο πριν, αλλά το 2011 έγινε κάποιο για ένα νέο ιό σε ανθρώπους, αλλά όχι σε τέτοια ευρεία κλίμακα. Είναι η πρώτη φορά που σε τέτοια μεγάλη κλίμακα εφαρμόζονται αυτά τα εμβόλια mRNA. Έχουμε βέβαια και άλλα, πολλά μειονεκτήματα. Διατηρούνται στους 1,70, μας λένε αυτά τα ελόγια εμβόλια. Μετά, μόλις εισέρχονται στα κύτταρα. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ορμήσουν άμεσα τα λευκά αιμοσφαίρα να το κατασπαράξουν από την διαφορά της θερμοκρασίας? Μετά, είναι πράγματα τα οποία
δεν γνωρίζουν τις παρενέργειες. Μετά εισέρχονται παράγοντες επιγενετικής. Τι είναι επιγενετική, εν συντομή? Η επιγενετική είναι η επιστήμη της γενετικής, όπου μελετάει τις αλλαγές σε ένα ανθρώπινο κύτταρο, όχι όμως λόγω μεταλλάξεων, όχι όμως από την αλλαγή στην ακολουθία των βάσεων του DNA. Μελετάει, είναι κάποιοι παράγοντες όπως η μυθυλίωση του DNA, η είσοδος microRNA στα ριβοσώμα, γενικά στα κύτταρα. Είναι κάποιοι παράγοντες περιβαλλοντικοί, παράγοντες που έχουν σχέση με τη διατροφή. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το mRNA του ιού, μόλις θα μπει μέσα, δεν θα προκαλέσει μια σειρά αλλαγών στα κύτταρα. Δηλαδή αλλάζει, όπως λέμε στην βιολογία, ο φαινότυπος. Δεν αλλάζει ο γονότυπος, η γενετική σύνθεση, η ακολουθία των βάσεων του DNA, αλλάζει όμως ο φαινότυπος. Επιγενετικοί μηχανισμοί μπορεί να ενεργοποιηθούν από αυτό το mRNA που θα μπει μέσα σε ριβοσώματα. Γιατί όπως είπα, με το που εισέρχεται σε ριβοσώματα, μπορεί να παίξει ρόλο μικρά κομμάτια RNA για να ενεργοποιήσουν και να επιφέρουν βλάβη στο κυταρικό οργανίδιο και να γίνει στο κύτταρο. Περιμένουμε και θα δούμε. Με την ανθρώπινη ζωή όμως, Γιάννη μου, περιμένουμε να δούμε με την ανθρώπινη ζωή, ενώ έχουμε την κλασική τεχνολογία του εμβολίου, που είναι απείρως ασφαλεστέρα. Εδώ μιλάμε για μια ανασφάλεια. Έτσι. Και μας είπες ότι μπορεί από το 2011 κάτι να έχουν κάνει και τα λοιπά ως εμβολίου, αλλά δεν το κάνανε εκτεταμένα. Τέτοια μαζική κλίμακα. Εδώ θέλουν να εμβολιάσουν με αυτό το πράγμα όλο τον πληθυσμό της γης. Ναι, ναι. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι εκπρόσωποι τύπου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας εξέφρασαν πάρα πολλές εκτιμήσεις. Ο άνθρωπος ο οποίος ανεκάλυψε το HIV, τον ιό, ο Μοντελιέ, νομίζω ένας Γάλλος, είπε ότι δεν θα δεχθώ να κάνω το εμβόλιο, διότι δεν θέλω να γίνω πειραματόζωο. Ναι, Γάλλος. Γι' αυτό πρέπει να το λέμε και κάποιες φορές να το λέμε και συντά το HIV. Συντά, ακριβώς. Συντά, έτσι. Σε καλαμαθείς και πολύ σωστά το αναφέρεις. Συντά, εγώ το λέω πάντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Γιάννη μου, δηλαδή, για να καταλάβω και εγώ που δεν είμαι σχετικός και όσοι άνθρωποι, φίλες και φίλοι μας, κάνουν την τιμή να δουν τη συζήτησή μας στο διαδίκτυο. Μπαίνει κάτι το οποίο στον οργανισμό είναι ξένο και προέρχεται από τη γενετική δομή του... Είναι γενετικό εμβόλιο, δεν είναι σημαντικό, είναι γενετικό. Εισάγεις μέσα στο ριβόσωμά σου, στο κύτταρό σου, ένα μόριο του ιού. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσει, δεν ξέρεις τι θα κάνει στο ριβόσωμα. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο, η μεγαλύτερη ανασφάλεια, αν θέλεις. Λοιπόν, και μόλις μπαίνει, είναι ελεύθερο να ταξιδεύσει κατά βούληση. Ναι. Μπαίνει μέσα και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και συνθέτει τη δική του πρωτεΐνη. Μπορεί να μετατράπει σε DNA. Κοίταξε. Πες μου. Δεν θα εισέλθει στο πυρήνα. Στο κυταρόπλευμα θα πάει κατευθείαν σε ρεβοσώματα για να εκφράσει την πρωτεΐνη του. Στο DNA δεν θα μπει. Δεν θα μπορέσει να μπει. Δεν έχει καιρό λόγο να μπει στο DNA. Όμως, θεωρητικά, δυνητικά, οι RNA μπορούν, υπάρχει το ένζυμο αντίστροφη τρανσκριτάση, το οποίο το έχουν οι ρετροοί. Ο κορονοϊός δεν είναι ρετροϊός, είναι όμως ιός RNA. Είτε λοιπόν με το ένζυμο αντίστροφη τρανσκριτάση ή μεταγραφάση, στην Αγγλία το μαθαίνουμε τρανσκριτάση, είτε με κάποιον άλλο μηχανισμό. Διακόπηκε. RNA μπορεί. Γιάννη, επειδή διακόπηκε η λήψη του διαδικτύου, ναι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, επανέλαβε την τελευταία σου παράγραφο, ας πούμε. Ναι, θέλω να πω ότι οι κορονοϊοί περιέχουν σε γενετικό υλικό το RNA. Είναι μονόκλωνο, είναι RNA. Δεν είναι ρετροϊ, όπως ο ιός του. Συντά, αλλά είναι η RNA, οπότε μπορεί να μην έχουν το ένζυμο αντίστροφη τρανσκριτάση που το έχουν οι ρετροοί για να μετατρέψουν το RNA σε DNA. Μπορεί όμως ένα ιός RNA ομοίως να μετατραπεί σε DNA. Και αν αυτό το DNA του ιού εισέλθει στον πυρήνα και κατά πάσα πιθανότητα ενσωματωθεί με το
DNA του κυτάρου, όπως ο γιος του AIDS, είτε σε κάνει ο γιος του AIDS, πως διαλύει τα ανθρώπινα κύτταρα. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να μιλάμε για τροποποίηση το γενετικό λίγο του ανθρώπου. Κάτι το οποίο αντίκειται στην κοινωνική, αντίκειται στη γενετήσια αξία, στη γενετήσια αυτοτέλεια. Και στην ιδιοπροσωπία, και στην ιδιοπροσωπία του ανθρώπου, ως εικόνα Θεού. Απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος, ο κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, θα αποκτήσει ένα DNA ενδεχομένως, πιθανώς, ίσως, το οποίο θα προέρθει από τη δράση του γενετικού του ιού mRNA μέσα του, το οποίο θα κυκλοφορήσει ανεξέλεκτα ενδεχομένως, ίσως, αλλά είναι ρίσκο αυτό, έτσι. Αλλά είναι μια λογική. Είναι η λογική. Ναι. Και μπορεί ο άνθρωπος να γίνει ζόμπι, να γίνει κάτι άλλο. Η βιοτεχνολογία κάνει θαύματα σήμερα. Η βιοτεχνολογία, για να μην δαιμονοποιούμε, η επιστήμη σαφώς και δεν δαιμονοποιείται. Τα νοσηρά ανθρώπινα μυαλά χρησιμοποιούν σαν λειτουργικό εργαλείο την ανθρώπινη πρόοδο και τη γνώση. Ευθύνονται. Όχι αλίμον, όχι γνώση. Όχι, η βιοτεχνολογία μπορεί να έχει απεριόριστες δυνατότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να παράξει ανθρώπινη ινσουλίνη, τους διαβητικούς που τη χρειάζονται. Ποια είναι όμως άλλη μια ειδοποιώ διαφορά εδώ. Όταν η ανθρώπινη ινσουλίνη παράγεται σε υγιεινά κύτταρα, σε κύτταρα βακτηρίων. Το βακτήριο είναι οργανισμός. Δεν έχει καλοσχηματισμένο πυρήνα όπως τα ευκαριωτικά κύτταρα, αλλά τα προκαριωτικά κύτταρα των βακτηρίων έχουν πυρήνα και έχουν ένα γενετικό υλικό, αλλά έχουν και ένα μικρότερο στρογγυλό μόριο γενετικού υλικού, όπου το αφαιρούν οι επιστήμονες αυτό. Από την άλλη μεριά, απομονώνουν το ανθρώπινο γονίδιο της ινσουλίνης, ενσωματώνουν το ανθρώπινο γονίδιο της ινσουλίνης μέσα σε αυτό το βακτηριακό κύτταρο, το στρογγυλό, το πλασμίδιο, το ονομάζουμε, και αυτό λέγεται ανασυνδυασμένο DNA. Στη συνέχεια, αυτό το ανασυνδυασμένο DNA που έχει μέσα το γονίδιο για την ανθρώπινη ινσουλίνη μπαίνει στο βακτηριακό κύτταρο και αναπαράγεται όσο αναπαράγεται και το βακτήριο. Και συνθέτει τις ανθρώπινες πρωτεΐνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή τεχνολογία. Δεν γίνεται όμως σε ανθρώπινο κύτταρο, σε ευκαιρία, γίνεται σε κύτταρο βακτηρίων. Αλίμονο τώρα, αν εισάγουμε σε ανθρώπινα κύτταρα, αλλογενή, αλλοτριά, ξένα γενετικά υλικά. Και όπως πολύ σωστά είπες, αυτό αντίκειται σαν εικόνα Θεού, στην μοναδικότητα. Δηλαδή, ουδενός το DNA ομοιάζει με κάποιο άλλο. Είμαστε μοναδικοί. Και ακριβώς επειδή είμαστε μοναδικοί, θα ήθελα να σημειώσω να πω και το άλλο, ότι εάν το ανθρώπινο γένος εξαφανιστεί από οποιαδήποτε αιτία, είτε από πτώση μετεωρίτη, μη γέννητο, είτε από κατακλυσμό, είτε από πυρηνικό ολοκαύτωμα, αν ήδη δηλαδή βγάλουμε τα μάτια μας, τότε ποτέ και πουθενά δεν θα ξαναγίνει άνθρωπος Κωνσταντίνε. Ποτέ. Σε καμία γωνιά του σύμπαντος. Καμία γωνιά στο μέλλον, σε καμία γωνιά του σύμπαντος, πουθενά στο μέλλον. Γιατί? Διότι οι συνθήκες που θα επικρατήσουν δυνητικά σε κάποια άλλη γωνιά του γαλαξία μας δεν θα είναι ποτέ οι ίδιες με αυτές που έγινε πριν από 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είχαμε αναγωγική ατμόσφαιρα, συστηματίσει και το πρώτο κύτταρο και τα ατομικά μόρια ήταν μεθάνιο, νερό, αμμονία και τροπόνο. Μετά η ατμόσφαιρα από αναγωγική έγινε οξυδωτή κλπ. Ποτέ δεν θα είναι ακριβώς οι ίδιες. Ποτέ δεν θα έχουμε τον ίδιο αριθμό ενζημικών αντιδράσεων και μεταλλάξεων για να δώσουν το πρώτο ευκαριωτικό κύτταρο. Εάν αυτό δεν ήρθε σήμερα με την θεωρία μας περί μιας σκοδιάσιμα. Αλλά στην περίπτωση που έγινε εδώ στη Γη, δεν θα έχουμε ποτέ ακριβώς τις ίδιες συνθήκες για να δώσουμε μετά σαν κλάδο εξέλιξη στον άνθρωπο. Όλα θα είναι διαφορετικά. Και αν καταστραφούμε λοιπόν σαν ανθρωπότητα, πολύ απλά κάποιο άλλο όν θα πάρει τη θέση μας. Όπως έγινε και με τους δεινοσαύρους. Όταν νομίζω 73 εκατομμύρια χρόνια πριν έπεσε ο μετεωρίτης στην Χερσόνησο Ιουκατάν στο Μεξικό και εξυφάνισε το 90% των εμβιώνων. Τα μόνα που σώθηκαν ήταν κάποια ποντίκια, κάποια μικρά δεντρόγια θελαστικά. Και από την γραμμή της εξέλιξης αυτών, στη συνέχεια έγινε ο άνθρωπος. Γιάννη μου, ας το πιάσουμε από την αρχή. Με το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, είναι η άλλη. Moderna, ναι, είναι και Moderna. Moderna, Moderna. Μπαίνει λοιπόν ένα mRNA αλότριο, ξένο. Ναι.
που χρησιμοποιεί το ριβόσωμά σου για να κάνει την πρωτεΐνη του. Βγαίνει μετά από το κύτταρο, το ανθρώπινο, ενεργοποιεί το νεφικό, τα νεφοκύτταρα, εγκρίνουν αντισώματα και σε μια δεύτερη επαφή τώρα του οργανισμού με ενδεχομένως ένα ολοκληρωμένο ιό COVID-19, όχι μόνο με την πρωτεΐνη, τότε σε πολύ μεγαλύτερη, πολύ γρηγορότερα και περισσότερα, εκρίνονται πολύ περισσότερα αντισώματα. Αυτή είναι η λογική. Αλλά δεν γνωρίζουμε Κωνσταντίνες παρενέργειες. Σαν λογική είναι πολύ ωραία. Μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό το αλότριο mRNA μέσα στον οργανισμό μας. Μόλις βγει από την κυταρική μεμβράνη, τίποτα φαντάζομαι, θα το κατασπαράξουν τα αντισώματα που θα κρυφθούν. Αλλά όσο είναι στο κύτταρο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε επικινητικούς μηχανισμούς, αυτοάνωσα, πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Αλλίωση του DNA μας. Αυτό θα πρέπει να μπει στον πυρήνα. Θεωρητικά και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί, όπως είπα, το RNA μπορεί να μετατρέψει σε DNA. Όχι μόνο με την αντίστροφη τρανσκριπτάση, μπορεί και με άλλους μηχανισμούς και να εισέλθει μετά στο DNA. Υπάρχει δηλαδή η μεταγραφή, δυνατότητα, πιθανότητα μεταγραφής του RNA σε DNA. Ναι. Και να κολλήσει στο δικό μας DNA. Ναι. Τότε το δικό μας DNA όμως δεν θα είναι το δικό μας DNA πια. Θα είναι μια ένωση ξένου αλλοτρίου γενετικού οργανισμού. Που έγινε DNA, κόλλησε στο δικό μας DNA και τότε εμείς τι θα είμαστε. Αυτό θα ήθελα από τους ηθήνοντες, από τους ειδικούς, από την κυβέρνηση, να μας υπογράψουν ένα χαρτί περί μη τροποποίησης του γενετικού υλικού του ανθρώπου. Όχι, από πάση ήταν να υπογράψουμε χαρτί, ότι δεν έχουν αυτή καμία ευθύνη. Βρε Γιάννη, πάλι αυτή την αρχή. Εάν αυτό το mRNA του ιού μπει μέσα μας και του τη βιδώσει, δει μια φλασιά να γίνει DNA και να κολλήσει στο δικό μας DNA, εμείς δεν θα έχουμε πια το δικό μας DNA. Εντάξει, αυτό δεν θα γίνει με αυτό το εμβόλιο, δεν υπάρχει, δεν έχουν το... είναι RNA, δεν έχουν όμως η κορονοϊό το ένζυμο αντίστροφη τρανσκριπτάση. Θεωρητικά μπορεί να γίνει όμως. Σε επόμενους είδους. Δεν ελέγχονται τα πράγματα το γενετικό υλικό. Δεν παίζουμε με γενετικό υλικό. Και δει με ιούς οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να απορροφήσουν, για να χρησιμοποιήσουν τα χημικά μας υλικά και τους βιολογικούς μηχανισμούς για να αναπαραχθούν. Και να διαλύσουν. Για να ζήσουν. Ακριβώς. Για να ζήσουν. Στηρίζονται στο δικό μας γενετικό υλικό, άρα εμείς ποτέ των ποτών δεν θα έπρεπε να παίξουμε με αυτή την τεχνολογία την γενετική. Και θα έπρεπε να αρκεστούμε οι επιστήμονές μας να εργαστούν, να ερευνήσουν πάνω στη συμβατική γνώση των εμβολίων. Υλικά φάρμακα. Εκτός από αυτή την τεχνολογία... Ή τα υλικά φάρμακα. Ακόμα και τα σημαντικά, Κωνσταντίνε, με εμβόλια. Θα πρέπει να σου πω ότι όλοι τα εμβόλια και των προηγούμενων κορονοϊών είχαν πλήρη αποτυχία. Μιλάμε για την επιτομή της αποτυχίας. Όλα τα πειραματόζωα, τα ειδικά χειρίδια, τα οποία έκαναν το εμβόλιο, ήταν και στους προηγούμενους κορονοϊούς. Τα πιο πολλά ψώφισαν από αυξημένη αριθμιστικότητα. Δηλαδή, υπερέκριση αντισωμάτων. Η κορονοϊδέ δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κάνει εμβόλιο για κορονοϊό. Και αυτό που το λέω το ξέρουν πολύ καλά μη σου πω όλοι οι γιατροί. Γιατί τέτοια σιωπή. Γιατί, αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ ρωτάω εσένα, εξάδελφε Ιωάννη Σαρλά, ο οποίος είσαι στον χώρο της βιολογίας και της ερεύνης. Πες μου, γιατί, πού πάει το μυαλό σου. Ευελπιστώ ή πιο πολύ να είναι του δρόματος που περιμένουμε και βλέπουμε. Σε κάποιον νοσοκομείο... Τι περιμένουμε και βλέπουμε, τη ζωή του ανθρώπου. Ναι. Της ανθρωπότητος. Υπάρχουν και αρκετοί αξιόλογοι γιατροί, οι οποίοι δεν προσπαθούν και αυτοί να διατυπώσουν τα δικά τους επιχειρήματα για να μην παίζουμε ουσιαστικά, δηλαδή να μην έχουμε επικεντρωθεί μόνο στο εμβόλιο. Και να μπορούμε να μιλήσουμε για μονοκλωνικά αντισώματα, μονοκλώνα αντιμπόντιες, να μιλήσουμε για
πώς θα αυτό που είπα πριν, πώς θα ισχυροποιήσουμε το δικό μας ανοσοποιητικό σύστημα απέναντι σε κάθε απειλή πλέον. Υπάρχουν φωνές που ακούγονται, αλλά όλα ελέγχονται από τα media, όλα ελέγχονται από το. Υπάρχει μια γραμμή. Όπου εάν διαφωνήσεις με τη συγκεκριμένη γραμμή, θεωρείς εξωγήινος. Εντάξει, στον όρο αυτό. Θεωρείς, ναι, αιρετικός, γραφικός. Όχι. Πάνω απ' όλα, ελευθερία νοήσεως. Πάνω απ' όλα. Γιάννη, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει άγρια. Βέβαια, είναι από την άλλη μεριά, το εμβόλιο της Pfizer. Πώς θα κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο ούτε η ίδια η εταιρεία, ούτε η ίδια η Pfizer, δεν γνωρίζει το χρόνο ανοσίας. Μίλησε για τετράμινο, ο στόχος μας λέει είναι να γίνει οκτάμινο, άντε και στο σακέτ και αυτοί το 10 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, κάθε χρόνο, μαζί με τον ιό της γρήπης, θα κάνουμε, μαζί με το εμβόλιο της γρήπης, θα κάνουμε το εμβόλιο του COVID-19. Θα το κάνουμε κάθε χρόνο, όπως είναι σαν ρομποτάκια. Σαν ρομποτάκια. Και να σου πω κάτι, ρε Γιάννη. Αυτό το πράγμα το δένω εγώ, ο άνθρωπος, ας πούμε, που δεν είμαι της δικής σου, ας πούμε, του δικού σου κλάδου. Αλλά με αυτά που μας λες εσύ... Είναι λογική να έχει κάτι. Είναι λογική, ακριβώς. Με αυτά που μας λες εσύ, από αυγάσματα της επιστημοσύνης σου, και με αυτά τα οποία βλέπουμε στις κοινωνικές και πολιτιστικές μεταλλάξεις που φέρνει αυτό το καθεστώς του κοροναϊού COVID-19, βλέπουμε ότι από τη μια μεριά έχουμε τον κίνδυνο να μεταλλαχθεί ο άνθρωπος, να το πω έτσι, okay, δια του ιού και δια του γενετικού εμβολίου, και από την άλλη έχουμε να έχουν αλλάξει κοινωνικές σχέσεις, να έχει αλλάξει η οικονομία, να έχει αλλάξει, αν θέλεις, και η συνθήκη προσεγγίσεως του θείου, δηλαδή η λατρεία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Σαντίνε μου, συγγνώμη, Σιδερό, ουδέποτε έκλεισε με εκκλησίες. Ουδέποτε. Ούτε σε περίοδο πολέμου. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Ούτε καν στην Τουρκοκρατία, Γιάννη. Ούτε καν στην Τουρκοκρατία... Ούτε σε μου, μπορεί να με βεβαιώσει. Ναι. Οι ιεροί ναοί δεν είχαν κλείσει. Και τώρα... λέει να μπαίνουν 9 άτομα να φοράνε μάσκα, δηλαδή μεταλλάσσεται η γενετική μας μηχανή, ενδεχομένως αυτό να γίνει. Μεταλλάσσεται η κοινωνικότητά μας, μεταλλάσσεται η οικονομία μας. Μεταλλάσσεται και ο τρόπος ασκήσεως της λατρείας μας. Δηλαδή τα πράγματα... Ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός μας, ναι, η ζωή μας, αλλά και η ηλική μας υπόσταση. Α, να σου πω κάτι άλλο. Γιάννη, επειδή μιλήσαμε για... μας φώτισες για το RNA και για το DNA, μας είπες. Σε ευχαριστούμε. Όταν λέμε DNA έτσι στην καθομιλουμένη, ρε Γιάννη, στην καθομιλουμένη, λέμε, ρε παιδί μου, αυτούνου το έχει το DNA του. Αφαιρετικά. Ναι. Αυτή η οικογένεια είναι το DNA της. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε και οι δύο τεγεάτες, αυτοί έχουν ένα σκληρό DNA. Αρκάδες, έτσι. Έχουν ένα σκληρό DNA. Δωρείς. Πώς? Δωρείς, λέω, δωρείς. Ναι, δωρείς. Ρε παιδί μου, το DNA των Γάλλων είναι, ξέρω εγώ, να, έτσι, να φιλοσοφούν. Να... Το DNA των Ιταλών είναι καλλιτεχνικό. Συμβαίνει αυτό. Άρα το DNA στην απλή ανθρώπινη σκέψη έχει και μία διάσταση ιδιοπροσωπείας προσώπου και συνόλων. Απεικονίζει την εθνολογική, έτσι. Φορέας συμπεριφορικών καταστάσεων, χαρακτηρολογικών καταστάσεων, αξιακών καταστάσεων. Και τώρα έχει κολλάει ένα αλότριο RNA, και κάνει, όπως σε μια σημείωση που έβαλε σε ένα κείμενό μου και σε ευχαριστώ, να κάνει παπάδες, δηλαδή να κάνει πράγματα ασύλληπτα. Αν προσβληθεί το DNA μας από την οποιαδήποτε φάιζα, τότε προσβάλλεται η ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Η οποία Pfizer, γυρίσουμε παρόδο, έχει
πιο πολλές μηνύσεις έχει Pfizer από το χείριστο εγκληματία. Δηλαδή, τα πρόστιμα δίνουν και παίρνουν. Για απάτες, για... δεν θέλω να επεκταθώ. Ο άνθρωπος που ενημερώνεται γνωρίζει. Και γνωρίζει αυτά που έχω πει εγώ και εσύ. Ναι, σχετικά με το DNA τώρα. Πολύ, πολύ σωστά το έθεσες, αλλά δεν θεωρείται, Κωνσταντίνε μου, καλή μου Κωνσταντίνε, δεν θεωρείται της μόδας τώρα να μιλάς για κοινωνικό υπό. Είναι, είσαι ρασιστής, φασίστας, ναι, περνάς σε άλλες. Δεν είσαι πολιτικά ορθός. Δεν είναι καθόλου της μόδας. Είμαστε εμείς ρατσιστές και φασίστες και αυτοί που εφαρμόζουν, πολιτικές Γιώζεφ Μέγκελε, αυτά τα έκανε ο Μέγκελε και ο Άιχμαν. Βέβαια. Το Auschwitz Birkenau αυτά έκανε. Έχω αδικό. Βέβαια. Και κάνανε την ανθρωπότητα ένα πελώριο Auschwitz, όπου δρά ο σύγχρονος Μέγκελε και ο σύγχρονος Άιχμαν. Αλλά να σου πω κάτι. Το ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία χρηματοδοτήθηκε από πολυεθνικές, φίλε. Δηλαδή από μεγαλοεταιρείες χρηματοδοτήθηκε. Και αυτά τα πειράματα που έκανε ο Μέγκελε και αυτά τα πειράματα που έκανε ο Άιχμαν επί των αδελφών μας Εβραίων και άλλων τινών αδελφών μας, έτσι, αυτά δεν ξέρουμε ποιος τα πήρε στα χέρια του μετά. Πού πήγανε. Πού διοχετευτήκανε και πού τώρα αναβιώνουν. Ναι, οι Σοβιετικοί, επειδή μπήκαν πρώτοι στο Βερολίνο, βρήκαν πάρα πολλά γραπτά, πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλά σχέδια. Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί προτίμησαν να πάρουν γερμανικά μυαλά, να πάρουν την ενσαρκωμένη γνώση. Ναι, έχουν διασπαρία όλα αυτά. Και ο κάθε τυχάρπασος χρησιμοποιούν όλα αυτά που είχαν συγκεντρώσει οι Ναζί το καιρό εκείνο. Πάντως, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή κάνουν το συμβατικό εμβόλιο. Δηλαδή, αυτό που είναι παραδεκτό, βιολογικά, ιατρικά. Και ισχυρίζονται ότι θα έχει 2 χρόνια ουσία. Ενώ η Pfizer, στόχος είναι να επιτευχθεί 8 μήνες ουσία. Όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου, γιατί. Διότι πολύ απλά δεν είχαν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να γίνουν οι κλινικές δοκιμές. Πάντα για ένα εμβόλιο, για ένα καινούργιο εμβόλιο, ενός πρωτοεμφανιζόμενου αντιπόνου, όπως το COVID-19, τα πρωτόκολλα δημιουργίας του καινούργιου εμβολίου, προβλέπουν από 5 έως 10 χρόνια κλινικών δοκιμών, φάση 1, 2, 3. Κλινικές δοκιμές μπορεί να φτάνουν και μέχρι 10 χρόνια. Για παράδειγμα, η παροτίδιδα έκανε 10 χρόνια για να βγει το εμβόλιο. Οπότε, τώρα για να γίνει σε ένα χρόνο, αυτό και μόνο σε βάζει σκέψεις. Έγινε, λέει, τάχιστα, επειδή πέθαναν άνθρωποι και χρηματοδοτήθηκαν και. Ωραία. Πέθαναν άνθρωποι και έγινε πολύ, πολύ γρήγορα. Εγώ θα σου πω το άλλο. Μια νεοπλασία. Για παράδειγμα, ο μικροκυταρικός. Καρκίνος του πνεύμονα. Έχει η οποία είναι ασθένεια πολύ πιο φωνική από τον COVID, τον κάθε COVID, τον κάθε κορονοϊό. Χρειάστηκε τα πρωτοεμφανιζόμενα φάρμακα, χρειάστηκαν 3 χρόνια και παραπάνω. Εγκρίθηκαν από την ΕΜΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκρησης, σε 3 χρόνια. Και η ΕΜΑ ενέκρινε τώρα τα εμβόλια αυτά σε 1 μήνα. Βέβαια δεν έχουν πάρει την οριστική έκριση. Ανά πάση στιγμή η συνδικάτη θα αναιρεθεί. Γι' αυτό είναι το μόνο παρήγορο σε αυτήν την διαδικασία. Ότι δεν υπάρχει οριστική έγκριση. Είναι μόνο ταχύρυθμοι. Τέλος πάντων, δηλαδή τότε, τώρα μας έπιασε ο πόνος όλη την οικουμένη, επειδή πεθαίνουν άνθρωποι. Οι νεοπλασίες που σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν έπρεπε γρήγορα τότε να βγαίνει φάρμακο για το μικροκυταρικό, για παράδειγμα, καρκίνο του πνεύμονα ή για άλλα νοσήματα. Υπάρχει και μια δόση υποκρισίας σε όλη αυτή τη συλλογιστική. Και πολλά λεφτά, έτσι. Και χρήματα πολλά. Και χρήματα. Γιάννη μου, πιστεύω, αν θέλεις από διέστηση, έτσι, ότι δεν είναι το πρώτιστο το οικονομικό. Εδώ θέλουν να αλλάξουν την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.
θέλουν να διακόψουν πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Διότι το σώμα μας, το φθαρτό μας σώμα, δεν είναι άμυρο της σχέσεως με την αιωνιότητά μας. Η Εκκλησία μας μιλάει για Ανάσταση σωμάτων και ψυχών. Και τι εννοούμε το σώμα, ότι ανασταίνεται? Διότι μπορεί να φαίνεται παράλογο. Γνωρίζεις ως θετικός επιστήμονας για την επανακαμπύλωση στο χωροχρόνο. Και τη δημιουργία τα λέει ο Δανέζης, ο καθηγητής. Έτσι, ότι το σώμα μας... Το ξέρω ότι είναι φίλος. Λοιπόν, ότι το σώμα μας ανασταίνεται με την ψυχή κατά την έννοια της αποκτήσεως του ενεργειακού μας σώματος, έτσι. Και υπάρχει ολόκληρη αυτή η πορεία. Γι' αυτό πρέπει να ενταφιάζεται ο άνθρωπος και να μην καίγεται, για να διαλύεται κανονικά, να ανεβαίνει το εθερικό, το ένα το άλλο κτλ. Ας μην απασχολήσουμε τον κόσμο με αυτά. Λοιπόν, εδώ το σώμα δεν είναι άμυρο της αθανασίας του ανθρώπου. Συνεπώς, όταν λέμε σώμα, όχι αυτό ακριβώς το σκάφος, αλλά αυτό το οποίο εκπέμπει το εθερικό, έτσι δεν είναι? Και το οποίο, λοιπόν, με την ψυχή και όλα αυτά, αυτά είναι μια ενότητα. Η ψυχή, το πνεύμα, το σώμα, το εθερικό σώμα είναι μια ενότητα. Όταν επεμβαίνεις στο πρωτογενές σκάφος και του φτιάχνεις κατάσταση στο γενετικό του σύστημα, θέλεις να αλλοιώσεις όλη τη διαλεκτική συνύπαρξη των οντοτήτων της εικόνας του Θεού και να την διακόψεις στη συνέχεια, να μην πάει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Εκεί εγώ νομίζω ότι είναι το κόλπο. Και γι' αυτό θέλουν να εμβολιάσουν όλους τους ανθρώπους με αυτό το γενετικό εμβόλιο. Δεν ξέρω εσύ ως θετικός επιστήμονας τι έχεις να πεις γι' αυτό. Εγώ κάτι που εκεί πρέπει να το γίνει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πιο πολύ, εγώ το εστιάζω στο παρόν, ότι με έναυσμα, μια απλή ίωση για μένα, μια ίωση, η οποία αν δεν την προσέξεις πράγματι, μπορεί, εγώ δεν αρνούμαι ότι μπορεί να γίνει και πολύ οργανική, μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα. Αλλά έχει πολύ πολύ χαμηλή θνητότητα. Είναι ουσιαστικά, ξέρουμε τι κάνουν οι κορονοϊοί. Με έναυσμα λοιπόν μια ίωση, επιχειρούν να ελέγξουν τον πληθυσμό, να μας νοήσουν μάλλον σε μια συλλογιστική, σε μια φιλοσοφία ενός ομογενοποιημένου ανθρώπινου κοιμά. Βλέπεις τα φήμωτρα, συμβολισμός, οι μάσκες, φήμωτρο. Δηλαδή να μας κάνουν στρατιωτάκια αμήλυτα, ακούνητα, αγέλαστα. Ας πούμε όμως και ένα άλλο γεγονός, δηλαδή για την δημιουργία, αν θέλεις, 6 δισεκατομμυρίων σκλάβων και 1 δισεκατομμυρίου που θα κρατάνε τα ρόπαλα για λογαριασμό κάποιων και θα ελέγχουν τους σκλάβους. Έτσι. Και να πούμε, αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει στον τύπο, έχει ανακοινωθεί. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ιταλία, παλιός αντάρτης στον πόλεμο, και έφτασε μέχρι να γίνει αρχηγός του Ιταλικού κράτους. Ο αείμνηστος Σάντρο Περτίνι. Σάντρο Περτίνι. Ήτανε πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας από το 1978 μέχρι το 1985. Στην Ιταλία υπήρχε εργαστήριο, ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος από τις μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας, ότι υπήρχε εργαστήριο που κατασκευάζανε υβρίδια. Πήρε λοιπόν ο ίδιος ο Περτίνι ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών, ενόπλους, και πήγε και το έκανε, το ισοπαίδωσε το εργαστήριο και βεβαίως έτσι και τους... Θα περιποιήθηκε και τους αρμοδίους εκεί, μάλλον τους σφετεριστές που κατασκεύαζαν υβρίδια. Δηλαδή η ιδέα των υβριδίων είναι από τη δεκαετία του 70. Αυτό το κατέστειλε αιωνία του η μνήμη ο λαμπρός αυτός άνθρωπος, ο Σάντρο Περτίνι, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σάντρο Περτίνι, μεγάλος ανθρωπιστής, πολύ καλός καθολικός χριστιανός, δυτικός αδελφός μας, καλός άνθρωπος. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας ήτανε. Λοιπόν, από την αριστερά. Βλέπω όμως τώρα ότι το πράγμα
έρχεται και βάζοντας αυτή την γενετική παρεμβατικότητα, τον γενετικό παρεμβατισμό στο ανθρώπινο σώμα, διότι όπως είπες, στους 8 μήνες κι άλλο εμβόλιο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, να και καμιά μετάλλαξη και δεν ξέρουμε τι γίνεται, ήδη μας λένε στο UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταλλάξεις κτλ. Βλέπω, Γιάννη, ότι εδώ πέρα τα πράγματα αγριεύουν πολύ και θέλουν να παράξουν ανθρώπους σε καταστολή, σκλάβους, και κάποιους από αυτούς να τους μετατρέψουν σε ροπαλοφόρους που θα βαράνε τους σκλάβους για να δουλεύουν. Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη να κάνω αυτήν έτσι αυτό το φιλοσοφικό άλμα, αυτό το νοητικό άλμα, με το ενδεχόμενο να λέω βλακίες. Και μακάρι να λέω βλακίες και να εξευτελιστώ εγώ, παρά να γίνει αυτός ο εφιάλτης πραγματικότητα, φίλε και εξάδελφε. Πες μου, δεν είναι εκτίμησή σου, Κωνσταντίνο. Πώς? Δεν είναι εκτίμησή σου. Βλέπεις τα σημάδια, βλέπεις ότι αυτά γίνονται. Ισχύουν. Δεν είναι αυθαίρετη άποψη. Το λες αυτό διότι σε γεγονότα. Οπότε, παρατηρείς. Πείραμα και παρατήρηση είναι ο κύριος Άξονας, το απάβγασμα της επιστήμης. Πείραμα και παρατήρηση. Παρατηρούμε τι γίνεται. Και βεβαίως, μην ξεχνάς, σε αυτά που πάρα πολύ ωραία ανέφερες, ότι σε λίγο βγαίνει σε κυκλοφορία η πρώτη γενιά των ρομπότ. Και θα πρέπει τα πρώτα τουλάχιστον επαγγέλματα, τα οποία θα κάνουν αύριο τα ρομπότ, οι σερβιτόροι, όλοι αυτοί οι οικοδόμοι, να αντικατασταθούν. Έχει και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου, τι θα γίνει σε λίγο με τα ρομπότ. Μάλιστα. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι. Λοιπόν, Γιάννη, στο σχέδιο αυτών. Βάζουμε εδώ την προσωρινή μας τελεία της σημερινής μας συναντήσεως και θέλω να σε δεσμεύσω με αγάπη να μας σχολιάσεις την ρομποτοποίηση ή το εγχείρημα ρομποτοποίησεως του συγχρόνου ανθρώπου και της οικονομίας πλέον στην αμέσως προσεχή μας διαδικτυακή συνάντηση. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, εξάδελφε, Ιωάννη Σαρλά. Είμαι πολύ καλός. Και εκ μέρους βεβαίων των συντελεστών του διαδικτυακού μας διάβλου, του ταξιάρχη του Δελή, του Γιάννη του Γιαννόπουλου και άλλων τινών. Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας, εξάδελφε. Και ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου και ήταν τιμή μου πραγματικά που μίλησα. Και δικιά μας τιμή, μεγάλη μας τιμή και μεγάλη χαρά που βλέπω έναν τόσο κοντινό μου συγγενή να έχει εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, να τη συγκεκριμένει και να λέει αυτό που πιστεύει. Να έχει και την τόλμη. Λοιπόν, άπειρα ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε λίγα σύντομα. Συν Θεό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Καλό βράδυ.